Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι γνωστό ότι είμαστε εξαιρετικά συνεχείς στα ραντεβού μας, απλά συναντήσαμε πολλά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησαμε περίπου μία ώρα. Εγώ είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Καβάλα. Η Καβάλα και οι Φίλιππι, πολύ περισσότερο από την περίοδο που ο Θοδωρής έχει αναλάβει να αναμορφώσει και να παρουσιάζει ένα φεστιβάλ, ένα πρόγραμμα φεστιβάλ, το οποίο σε τίποτε δεν υπολείπεται του ελληνικού φεστιβάλ. Την γνώμη μου για τα φεστιβάλ την έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, απλά δεν τις ακούγομαι ακόμη. Το φεστιβάλ Φιλίππων για μας είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Φέτος φαίνεται και η μεγάλη διαφορά, αυτό δηλαδή που όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε, φέτος φαίνεται στην πράξη, όπου υπάρχει μια Ελλάδα διαλυμένη. Συναντάμε παντού τύπης φεστιβάλ και οργανώσεις. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η αλλαγή των δημοτικών αρχών. Οι δήμαρχοι που δεν επανεκλέγονται, δυστυχώς πήγανε διακοπές. Αυτή είναι η συνείδηση του Έλληνα, πολιτευτή, πολιτικού, για τις υποχρεώσεις του. Ερχόμαστε εδώ με μία αλλαγή στο πρόγραμμα, την οποία θα σας παρακαλούσαμε να επισημάνετε κι εσείς. Ερχόμαστε γιατί, όχι μόνο γιατί το ζήτησε ο Θοδωρής, γιατί εκτιμάμε ότι είναι και πολύ καλύτερη αυτή η περίοδος, παρά το γεγονός ότι την Κυριακή υπάρχει και ο τελικός του Μουντιάλ. Η παράσταση που παρουσιάζουμε φέτος, το έργο που παρουσιάζουμε φέτος, είναι μια επιλογή πολύ συνειδητή. Η Τροάδος, όπως γνωρίζετε, είναι ένα κείμενο σκληρό, ένα κείμενο που μιλάει για τα όσα κάνανε οι Έλληνες νικητές στους νικημένους Τρώες. Το έργο γράφτηκε με αφορμή την καταστροφή της Μύλου από τους Αθηναίους. Ο Ευρυπίδης στην παράσταση, στο έργο αυτό, φαίνεται ιδιαίτερα, όχι μόνο αντιπολεμικός, αλλά και ιδιαίτερα επικριτικός με την πλευρά των νικητών. Είναι μια παράσταση που θα δείτε και πιστεύω ότι συναντάει την αναγνώριση ή την αποδοχή του μέσου θεατή. Είναι μια παράσταση απλή, μια παράσταση σύγχρονη, μιλάει με πολύ καθαρό τρόπο και αυτά που έχει να πει σε επίπεδο κειμένου, που υπάρχουν προσθήκες, νομίζω ότι είναι απολύτως εναρμονισμένα με την σύγχρονη πραγματικότητα. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και αισθάνομαι τυχερός που συνεργάζομαι κάθε χρόνο με μια σειρά ανθρώπων, με τον Άρη, τον Στέλιο, την Ιωάννα. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια συστηματικά. Με την Ζέτα συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό ότι βγαίνουμε, κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, αλλά με όρους αυστηρά επαγγελματικούς, θα έλεγα και ευρωπαϊκούς, χωρίς να έχει καμία έκδοση αυτή η παραγωγή. Υπάρχει ένα θέατρος 14 εξαιρετικών ηθοποιών. Από την παρέα αυτή λείπουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Λείπει η Εκάβη, η Φιλαρέτη Κομινού, λείπει η Μαρία η Πρωτόπαπα, λείπει η Λένη Παπαλιγούρα, λείπει η Λουκία Μιχαλοπούλου, λείπει ο Χρήστος Φλαίνης. Λείπουν πολύ σημαντικοί επίσης ηθοποιοί που για λόγους αντικειμενικούς δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε σήμερα το πρωί. Για μένα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη τύχη να μοιράζουμε την ευθύνη μιας παράστασης με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπου ο καθένας μπορεί να φέρει και την ευθύνη όχι μόνο της ερμηνείας και του ονόματός του, αλλά και την συλλογική ευθύνη αυτού που συμβαίνει. Και από την πλευρά της παραγωγής να πω ότι για την περίπτωση της Καβάλας επιλέξαμε, αναγνωρίζοντας ότι φέτος η Ελλάδα είναι σε πλήρη κατάρρευση, τίποτε δεν μπορεί να πάει καλά χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και εμείς το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι εξαιρετικά φθηνές. Νομίζω ότι είναι οι φθηνότερες τιμές στο φεστιβάλ της Καβάλας, στο φεστιβάλ Φιλίππων. Είναι νομίζω 12
15 και 12 και υπάρχει και ένας αριθμός κτηρίων στην τιμή των 10 ευρώ που ήδη προπολούνται αν δεν έχουν εξαντληθεί αυτό, εάν θέλετε βοηθήστε μας να το κοινοποιήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που ερχόμαστε στην Καβάλα, αισθανόμαστε πλέον ότι ερχόμαστε σε μια άλλη γωνιά, σε μια πιο ευρωπαϊκή, αν θέλετε σε μια πιο σύγχρονη περιοχή της Ελλάδας. Και αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση, το λέμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι αυτό το φεστιβάλ και αυτή η πόλη κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Και εύχομαι κάποτε η πολιτεία να καταλάβει ότι χωρίς ανεπτυγμένη περιφέρεια, χωρίς σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα στην περιφέρεια, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κέντρο. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Τα σημαντικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη γίνονται στην περιφέρεια, ενώ τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ελλάδα γίνονται δυστυχώς στην Αθήνα. Αυτό όμως είναι και μία σφίγγω για να τελειώσουμε, το έχω καταλάβει. Λοιπόν, αυτό είναι μία ευθύνη όμως και των τοπικών κοινωνιών που πιστεύω ότι οφείλουν να διεκδικούν για λογαριασμό τους δημιουργικά αυτό που δικαιούνται.